αφιερωμένη στο σημαντικό έργο της συντήρησης, της διάσωσης και ανάδειξης του ζωγραφικού διακόσμου, των τοιχογραφιών και φορητών εικόνων σε μνημεία της Άρτας, είναι η περιοδική έκθεση που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο στο κάστρο της Άρτας από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Ο τίτλος της περιοδικής έκθεσης είναι «Απαλήφοντας τη φθορά του χρόνου». Η συντήρηση του ζωγραφικού διακόσμου των Βυζαντινών μνημείων της Άρτας και αποτελεί προϊόν της έμπνευσης της επιτήμου εφόρου αρχαιοτήτων Βαρβάρας Παπαδοπούλου, που επιμελήθηκε την έκθεση. Επί της δικής της θητείας, άλλωστε, στην εφορία αρχαιοτήτων Άρτας ως προϊσταμένη προώθησε τις διαδικασίες συστηματικής συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών και των φορητών εικόνων σε εμβληματικά μνημεία της Βυζαντινής Άρτας, όπως η Ναή Παναγίας Βλαχέρνας, Κάτω Παναγιάς, Αγίας Θεοδόρας, Αγίου Δημητρίου Κατσούρη, Αγίου Νικολάου Ροδιάς, Γενεσίου της Θεοτόκου, Βούργα Αρελίου και Παναγίας Μεγαλόχαρης. Για την σημαντική προσφορά της κυρίας Παπαδοπούλου και γενικότερα για τη σημασία της υλοποίησης των συγκεκριμένων εργασιών μίλησαν στο κοινό η αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας Θεοδόρα Κοντογιάννη και οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Άρτης κύριος Καλίνικος και Νικοπόλεος και Πρεβέζης κύριος Χρυσόστομος αντίστοιχα. Η επιμονή της για την εξέβρεση πόρων και τη συγκρότηση ενός σταθερού προγράμματος βάσει του οποίου έγιναν τα έμεση τήρησης στα μνημεία οφείλεται στην έμπειρη ματιά και την επιστημονική της κατάρτιση εφόρια με τα οποία μπορούσε να αναγνωρίζει τη σημασία των ζωγραφικών αυτών έργων στη γνώση μας για την καλλιτεχνική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή κατά τους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Συνοδηγόρους σε αυτή την προσπάθεια βρήκε την Ιερά Μητρόπολη Άρτης και την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Και όλα αυτά τα μνημεία τα οποία αφορούν και την Εκκλησία είναι ακριβώς οι εκδηλώσεις της ευλάβειας της εποχής εκείνης, των ανθρώπων της εποχής εκείνης, που τους έκαναν έπρεπε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα δημιουργίας πολιτισμού. Αυτό ήθελα να το συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδοπούλου, με όλη την καρδιά σας ευχαριστώ και ευχόμαστε να έχετε υγεία, γιατί ναι μεν είστε επίτιμος, πλην όμως για μας είστε συμπαρούσα. Πολύτιμος. Και πολύτιμος ακριβώς. Ευχαριστώ και Άγιε. Ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου Αρταίων, της Άρτας, ανήκει πιο δοσιακά στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης για τους ιστορικούς λόγους που ξέρετε περισσότεροι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι η κυρία Παπαδοπούλου εργάζεται μεθοδικά και με λεπτομέρεια και με λεπτότητα σε όλα τα θέματα και μπορεί σε εμάς που δεν έχουμε σπουδάσει αρχαιολογία να μας φαίνονται περίεργα ή να δυσανασχετούμε μερικές φορές η κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί να λέμε τι μας ζητάει τώρα η εφορία και μας έχει βγάλει την ψυχή ανάποδα για να το αγωνίσει ένα έργο. Την κεντρική ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποίησε η κυρία Παπαδοπούλου εκφράζοντας ευχαριστίες προς το σύνολο των εργαζομένων της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας που ανταποκρίθηκε σε μια τεράστια πρόκληση, συμμετέχοντας ενεργά στη συντήρηση του μοναδικού αυτού πλούτου όπως και τους τοπικούς φορείς που ο καθένας βοήθησε από την πλευρά του ώστε το έργο να υλοποιηθεί και να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα ορατά στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογες προσπάθειες με εξαιρετικά αποτελέσματα έγιναν και για τη συντήρηση και τον καθαρισμό τοιχογραφιών και την ανάδειξη πολλών μεταβυζαντινών μνημείων της ίδιας περιοχής, όπως παραδείγματος χάρη στον νότο της Μεγαλόχαρης, στον ομώνυμο οικισμό. Πλήθος νέων στοιχείων ήρθαν στο φως που ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα στην έρευνα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για τη βυζαντινή μνημιακή ζωγραφική της περιοχής. Μέσα από αυτά γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η Ήπειρος και ιδιαίτερα η Άρτα, πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, υπήρξε κυρίως κατά τη βυζαντινή εποχή σημαντικό καλλιτεχνικό κέντρο. Ξέρετε, η εργασία συντήρησης είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και για κάποια που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, εντάξει, ωραία, μία κακή κατάσταση αρχική και μία καλύτερη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποιος να δει όλα τα στάδια των εργασιών και πόσο ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα συντήρησης. Και βέβαια εδώ έχουμε τι άλλο, την Αγία Θεοδόρα, ένα μνημείο που για μένα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Επί το χάρη να σας δείξω από τη συντήρηση
των τοιχογραφιών της Αγίας Θεοδόρας. Μία επίκαιρη επίσης σκηνή, από τη σκηνή της Τάβλου.